Χαίρετε! Λοιπόν, θέλεις να ξεκουραστείς ώρες και δεν μπορείς βέβαια, καθότι δέχτηκα σήμερα μία παρέμβαση τηλεφωνική, ευνηδιάστηκα, από τον τώρα ραδιοφωνικό παραγωγό, από δημοσιογράφο, δεν ξέρω τι να πω, τέλος πάντων, ό,τι είναι τέλος πάντων, από τον Κόκκινο, ο οποίος με απείλησε λέγοντας ότι μην τολμήσεις να ξαναγράψεις ψέματα γιατί θα έρθω και θα σε βρω και θα με βρεις μπροστά σου και τέτοια. Φυσικά και γελούσα εκείνη την ώρα και το απάντησα πως πρέπει να το απαντήσω. Τα ψέματα ποια είναι? Είναι στην ουσία αυτό που είπε ο συνεργάτης του Αραπτόπουλος, ότι έδωσε προγνωστικό το Σάββατο για μάτς της Παρασκευής και κατάφερε να το χάσει. Πρώτον, αυτά είναι λόγια του, εγώ στην ουσία αναπαρήγα λόγια του συνεργάτη του, τον οποίο ο ίδιος προφανώς, επειδή αν χτύπα ξύλο πάθει τίποτα ο συνεργάτης του, δεν θα πάρει ούτε το βασικό μισθό, έτσι, ενός ανθρώπου που πληρώνεται με μια απασχόληση. Και φυσικά πήγε να κάνει σε μένα μαγιά, θα με βρεις και θα έρθω να σε βρω και τέτοια. Τώρα σε γράφω στα από αυτά μου, να μην πω τη λέξη γιατί κάνουμε και ανάρτηση, έλα ποτέ δες να με βρεις. Και στην ουσία αυτό, ότι εγώ γράφω ψέματα και τα λοιπά. Εγώ ανέβασα ένα βιντεάκι στο οποίο ο Ραπτόπουλος λέει ότι έγινε αυτό και αυτό και αυτό, όπως κάνω συνήθως. Η ιντερνετική εντός εισαγωγικών εκμετάλλευση του Ραπτόπουλου ανήκει σε εμένα και σε κανέναν Κόκκινο. Ό,τι λέει ο Ραπτόπουλος εκείνη την ώρα, σύμφωνα με τη συμφωνία που έχουμε κάνει, μπορώ εγώ να το παίζω live stream, μπορώ εγώ να το κάνω best of, έτσι. Και το τι κάνω εγώ με τον Ραπτόπουλο είναι δικό μας θέμα. Αν ο Κόκκινος δεν του αρέσει αυτά που λέει ο Ραπτόπουλος, να τον βρει, να τον πει. Τι είναι αυτά που λες ρε φαλακρή κτλ. Φυσικά, προφανώς ο Κόκκινος τα κάνει πάνω του να μιλήσει με τον Ραπτόπουλο, γιατί το μεροκάμα το παίρνεται λόγω του Ραπτόπουλου. Και νομίζω ότι το ξέρει όλος ο κόσμος αυτό το πράγμα. Εγώ έχω να του πω ότι όποτε θέλει να με βρει, οι δρόμοι ανοιχτοί και τα σκυλιά δεμένα. Και πραγματικά να ανάψει μια μεγάλη λαμπάδα στον Ραπτόπουλο, γιατί αν δεν ήταν ο Ραπτόπουλος, θα έπαιρνε το 1 τέταρτο του μεροκάματο που παίρνει. Έτσι, λοιπόν, πολλοί άνθρωποι έχουν ωφεληθεί δίπλα στο Ραπτόπουλο. Τώρα θα σε πούνε ρε εσύ Χατζηνάκο, εσύ δίπλα στο Ραπτόπουλο δεν έχεις κάνει ένα όνομα, κάποιες εκπομπές, δεν έχεις στηριχτεί στο Ραπτόπουλο. Ασφαλώς και το έχω αναγνωρίσει. Βέβαια, επειδή πολλοί το έχουν πει, για να περιαυτολογήσουμε σε 5 πράγματα, ασφαλώς το οικοδόμημα της ιντερνετικής μαρμήτας βασίζεται και πρώτο βιολίνο Ραπτόπουλος. Αλλά νομίζω ότι δικαιούμε μια μεγάλη μερίδα από αυτό το εγχείρημα, καθότι ο Χατζηνάκος είναι αυτός που πήρε τα ρίσκα, γιατί άλλοι συνεργάτες του Ραπτόπουλου, όπως ο Κόκκινος, τον έχουν βάλει απλά δίπλα σε ένα μικρόφωνο μαζί του. Δεν πήρε κανένας ρίσκο να ρίξει λεφτά, να κάνει καφετέρια βασιζόμενο στο Ραπτόπουλο ή να αγοράσει site ή να κάνει κανάλια στο YouTube, να πληρώνει τεχνικούς, να πληρώνει κάμερες, να πληρώνει φωτισμούς, να κάνει συμφωνίες με μαγαζιά για να βρει στέγη τώρα που έκλεισε το μαγαζί. Λοιπόν, άρα μη βιαστούν μερικοί να πούνε ότι ο Χατζηνάκος εξαιτίας του Ραπτόπουλου είναι ότι όνει. Είναι τελείως διαφορετική η σχέση. Ο Χατζηνάκος έριξε χρήματα και πολλά χρήματα και στο μαγαζί και στο site. Άρα λοιπόν έχουμε μια κατάσταση ενός συνεργάτη του Χατζηνάκου που επένδυσε στο Ραπτόπουλο και νομίζω ότι κερδίζει και ο Ραπτόπουλος από αυτό, και από την άλλη μεριά έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος πηγαίνει 2 ώρες μαζί με τον Ραπτόπουλο σε μια εκπομπή, να ευλογεί το Θεό που έχει δίπλα του τον Ραπτόπουλο και παίρνει αυτό το μεροκάματο, γιατί αν κάνει μόνο στο εκπομπή δεν θα κάνει ούτε το 20% από τα νούμερα, και νομίζω όλοι το ξέρουν αυτό, και να βάλει τη γλώσσα μέσα. Έτσι, φίλε Γρηγόρη, όταν μιλάς μαζί μου θα βάζεις τη γλώσσα σου μέσα. Επειδή είσαι θρασίδηλος και δεν μπορεί να τα πεις στο Ραπτόπουλο, γιατί από αυτόν εξαρτάται το μεροκάματο που παίρνεις. Εγώ δεν εξαρτάμαι από κανέναν. Έτσι, εγώ έχω συνεργάτες δίπλα μου.
Και τιμώ και σέβομαι τους συνεργάτες και ας μαλώνω μαζί τους. Όπως σέβομαι και τον Ραπτόπουλο, σέβομαι και τον Σλαμά και όσοι περνάνε από, από την ιντερνετική μαρμίτα. Και αναταχτά χρονικά διαστήματα αναγνωρίζω στον καθένα την αξία του και την προσφορά του. Όλοι έχουν μερίδιο σε αυτό που κάνουμε εδώ πέρα. Αλλά η δική σου η σχέση, και την ξέρουμε πολύ καλά, που είσαι στο ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή, είναι μονόπλευρη. Άναψε λοιπόν μια μεγάλη λαμπάδα, είσαι με το ύψος του Ραπτόπουλου, πάνε και στην Αγία Βαρβάρα στην Τούμπα και να προσεύχεσαι να έχει για πάντα ο Θεός καλά το Ραπτόπουλο. Έτσι. Και θες να σου πω και μια αλήθεια για τον εαυτό μου. Καλύτερα να φεύγεις κάπου με ψηλά το κεφάλι και με ψηλά νούμερα, παρά να σε κρατάνε κάπου απολύπηση. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τα λέμε 5 και 4 Σάββατο, live σχολιασμό, Μπαρσελόνα Ατλέτικο, με παρέα με Ραπτόπουλο, μπορεί να είναι και ο Ασλαμάς και ο Κουλιανός, θα δούμε. Και Σαββάτο κανονικά, πάω Κάρι στις 3 η ώρα και στις 7 και μισή Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Φιλιά σε όλους.